Το λέω και εγώ. Μέχρι τότε εμείς είχαμε εκπροσώπηση όπου και οι βουλευτές. 8 είμαστε οι βουλευτές. Έκτοτε όμως κατεβάσαμε συνδυασμούς, και αυτό λέει πολλά, σε όλες τις περιφέρειες. Όχι πλήρης, αλλά παντού. Οι συνδυασμοί παίζουν ρόλο, κύριε Κασάρα. Μα βεβαίως, όταν εγώ δεν έχω. Όταν εγώ, όταν, να σας πω ένα πράγμα. Εάν εγώ δεν ήμουν εδώ να μιλήσω, πώς θα άκουγε ο κοακός λαός τις απόψεις μας. Στον Εύρο λοιπόν που δεν υπήρχε βουλευτής, μέχρι να οριστούν οι υποψήφοι μας, οργάνωση δεν είχαμε, ούτε περιφερειακή, ούτε τοπική, ούτε νομαρχιακή. Είμαστε καινούργοι. Τώρα όμως δουλεύουν οι υποψήφοι μας εκεί, οι συνεργάτες τους, και προωθούν τις απόψεις κοινωνικής συμφωνίας και τις μαθαίνει ο κόσμος. Και έρχομαι αμέσως στο κρίσιμο ερώτημα. Εγώ δεν άκουσα το πρωί τις δηλώσεις κυρίας Κατσέλη, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά, ξέρω πάρα πολύ καλά το τι πρεσβεύει η κυρία Κατσέλη, και θα το μεταφέρω πιστά, που είναι και θέση κοινωνικής συμφωνίας. Η κυρία Κατσέλη λοιπόν, η οποία. Συγγνώμη, αμφισβητείτε ότι το είπε. Ότι δεν το άκουσα, δεν ξέρω. Είναι δεδομένο. Πρόσεξε, ένα κόμμα. Από όλα τα μέσα. Ένα και ένα κόμμα μπορεί να αλλάξει το νόημα. Αυτό να μας σχολιάσετε. Και δεν το ξέρω. Όχι. Ωραία. Εγώ μπορώ να σας πω τη θέση της. Εγώ μπορώ να πω τη θέση της. Όχι τη θέση της, τη δική σας θέλουμε. Τη δική μου. Τη δική σας. Ακούστε τη δική μου. Αν συμφωνείτε με τη θέση της κυρία. Μπορώ να απαντήσετε με αυτό που λέω. Όχι, με κάτι που δεν άκουσα. Μα είναι δεδομένο, αμφισβητείτε. Αν το ψηφίζω εγώ. Αν θα το ψήφιζα εγώ. Θα το ξαναψηφίζετε. Να το πω. Να το υποθεθώ λοιπόν. Ναι. Σαν εγώ τώρα. Φυσικά. Και σαν κοινωνική συμφωνία, αν θέλετε. Επαναλαμβάνω ότι δεν έχω ακούσει τις δηλώσεις της κυρίας Κατσέλη. Χωρίς να θέλω να σας αμφισβητήσω. Αλλά πάντα, αν εμένα τώρα όπως μιλάω, μου κόψετε μία φράση, έχετε αλλάξει την πρότασή μου. Λέω. Έτσι. Πρώτο μνημόνιο. Η χώρα έχει πρόβλημα, διότι οι τράπεζες. Οι δανειστές έχουν εκτινάξει τα spreads μετά την ατυχή απόφαση και δήλωση της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σαρκοζή περί συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα κατά το μερίδιο που του αναλογεί στο βάρος εάν μια χώρα οδηγείται στην άτακτη χρεοκοπία. Ελλάδα. Το κούρεμα δηλαδή που έγινε στη συνέχεια. Μόλις αυτό έγινε γνωστό από την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σαρκοζή, στην Τοβίλ νομίζω πάρθηκε αυτή η απόφαση, οι αγορές κλείσανε, τα σπρέντς δηλαδή στο 1000 δηλαδή κλείσανε. Η χώρα λοιπόν η οποία ξέρει τα προβλήματα που έχει στο βαθμό που τα ήξερε, από τις δηλώσεις του Προβόπουλου, από τον Νοέμβρη, Δεκέμβρη που ο Παπανδρέου συζητάει και με τον Τουνουτού και με όλους και ψάχνει να βρει την τάξη. Το Τιτανικό, όλα αυτά όπως είναι γνωστά, δεν έχουμε τον χρόνο. Φτάνει μια κρίσιμη στιγμή λοιπόν και η χώρα θα πάει σε στάση πληρωμών, γιατί δεν μπορεί να δανειστεί. Εκείνη την ώρα δεν υπάρχει μηχανισμός να δανείσει τη χώρα, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δανείζει. Το Δουνουτού δανείζει, αλλά δανείζει τρίτες χώρες, όχι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναλαμβάνω, από τις αγορές δεν μπορείς να δανειστείς, άρα στάσεις πληρωμών. Όταν το έλλειμμά σου είναι εκτιναγμένο στα ύψη που βρίσκεται, είναι γνωστά. Εκεί λοιπόν φτιάχνεται πράγματι ο μηχανισμός, είτε συνέβαλε ο Γιώργος Παπανδρέου είτε όχι, είτε οι Ευρωπαίοι το κάνανε διότι έτσι τους εξυπηρετούσε, εν πάση περιπτώσει γίνεται αυτός ο μηχανισμός. Και εκείνη την ώρα δεν έχει αναλλακτική πρόταση. Ή αυτό ή στάση πληρωμά. Και έχουμε λοιπόν τότε ένα μνημόνιο που δεν το ψήφισα γιατί δεν ήμουν βουλευτής, αλλά αν ήμουν πιθανόν και εγώ να το ψήφιζα, δεν έχω έρθει σε πραγματικές συνθήκες για να είμαι κατηγορηματικός, αλλά λέω πιθανόν να το ψήφιζα γιατί έλεγε ότι το 2011 θα βγούμε στις αγορές. Είναι ένα προσωρινό μέτρο, μια έκτακτη ανάγκη. Και βγήκαμε. Ένα λεφτούλι. Και δεν θα το ξαναψήφιζα, διότι είδα την αποτυχία του. Άρα τότε. Δεν καταλάβει ο απλός πολίτης. Άρα τότε. Να μπούμε στο μηχανισμό του Δουνουτού και της Τρόικα. Δεν θα το επιθυμούσα. Δεν θα το επιθυμούσα. Αλλά είπα, εάν ήμουν βουλευτής, δεν βρέθηκα στην πραγματικότητα εκείνη, πιθανόν και να το ψήφιζα. Όπως ψήφισα μετά τους εφαρμοστικούς νόμους, διότι θέλω να θυμίσω ότι πριν μπω εγώ στη Βουλή, η Βουλή των Ελλήνων, μπροστά σε αυτό το δίλημα που είπα προηγουμένως, εξεδότησε τον Υπουργό Οικονομικών
πρώτα να υπογράφει και μετά να ενημερώνει τη Βουλή. Το θυμάστε πολύ καλά. Πλήρες κατάρρευση του Κοινοβουλίου δηλαδή. Και κάθε φορά έμπαινε το δίλημα, μα αφού έχουμε δεσμευτεί, πώς θα πάμε ξανά έξω αν δεν το ψηφίσετε εδώ. Και πάντα υπήρχε ότι μιλάμε για ένα-δύο χρόνια. Δηλαδή ακόμα, αν θέλετε, εντός της κοινοβουλευτικής θητείας της κυβέρνησης. Που σωστό θα ήταν ο Γιώργος Παπαδρέου να μην επαναπαυθεί στα καλά λόγια των συμμάχων και να σκεφτεί ότι μπορεί να το επιφυλάξαν το τέλος που το επιφυλάξανε, γιατί όταν δεν σε χρειάζονται σε πετάνε. Έτσι. Και να δεχόταν λοιπόν την άποψη και του Καστανίδη και της Κατσέλη, δεν είναι τυχαίο διότι δηλαδή, εμείς βρεθήκαμε μετά. Μέσα δινόταν μάχη εσωτερικά στο Πασόκ. Τη χάσαμε τη μάχη. Τη χάσαμε τη μάχη γιατί και εμείς προδοθήκαμε από τον Γιώργο τον Παπαδρέου που τον στηρίζαμε. Χάσαμε εσωτερικά τη μάχη. Και βεβαίως δεν υπήρχαν πολλές διέξοδες μετά. Καταψηφίζεις, διαγράφεις, βγαίνεις. Είναι απλό. Εμείς συζητούσαμε απλά και γι' αυτό βρεθήκαμε και σαν ομάδα. Συζητούσαμε όταν πείσαμε τον Γιώργο τον Παπαδρέου να αποχωρήσει. Για να βρούμε έναν άλλον που θα διεκδικήσει απέναντι στον κύριο Βενιζέλο την ηγεσία του Πασόκ. Για ένα άλλο Πασόκ, ένα Πασόκ στις αξίες του. Γιατί το Πασόκ, αυτά που χάνουμε τώρα, εν πωλής επί Πασόκ τα κερδίσαμε. Με τα λάθη του το Πασόκ. Με τα καλά και τα κακά του. Όμως οι αξίες και οι θέσεις του Πασόκ δεν, για μας ήταν αναλύωτες. Ήταν. Σήμερα είναι ένα κόμμα που ασκεί ακραία ελεύθερη πολιτική. Χάσαμε τη μάχη. Αυτή τη μάχη έδινε η Κατσέλη. Γι' αυτό εξεδιώχθη δύο φορές από υπουργός, είπα στην αρχή. Γι' αυτό την διέγραψε δύο φορές. Γι' αυτό μετά την Κατσέλη κατέρευσε όλο το οικοδόμημα των εργασιακών σχέσεων στον ιδιωτικό τομέα. Το πρώτο μνημόνιο είχε μόνο το δημόσιο τομέα. Και είναι αλήθεια, δημόσιο υπάλληλο ήμουνα. Είναι αλήθεια που το λέγαμε ότι κάπως πρέπει να μαζευτούμε. Από το κάπως πρέπει να μαζευτούμε μέχρι να φτωχοποιηθούμε, το χάος είναι ανάμεσα. Και είναι τεράστιο. Γι' αυτό λέω ότι. Είναι άλλο το πρώτο, άλλο το δεύτερο. Το δεύτερο μιλάει για 30-40 χρόνια. Μιλάει για Βρετανικό δίκαιο. Μιλάει για έδρα δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο. Πριν ήταν ελληνικό δίκαιο στην Ελλάδα. Μιλάει για κατάργηση ασυλίας που ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Η Βουλή δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ δεν ψήφισε. Μιλάμε για κυβερνητική θέση την οποία κατήχε η κυρία Κατσέλη. Γι' αυτό ήταν το κακό παιδί και την εκδίωξαν. Ήταν υπουργός Οικονομικών. Γιατί δεν έφυγε από την πρώτη στιγμή. Δεν έφυγε από την πρώτη στιγμή. Αυτά τα μέτρα που έρχονται σαν διότι έδινε τη μάχη μέσα. Να οφείλεται μόνο στο δεύτερο μνημόνιο. Τόσα χρόνια μέσα στο Πασόκ η κυρία Κατσέλη. Και σαν υπουργός δέχτηκε και το λεφτά υπάρχουν. Είναι καλύτερα. Γιατί αν δεν το δέχονταν, θα σηκωνόταν να έφυγε. Και μας λέτε για ηθικές, για αρχές του Πασόκ, όταν οι μίζες, τα διαπλεκόμενα, οι ζήμες, το χρηματιστήριο, το βατοπέδι, ήταν όλα σε εξέλιξη και απόδειξη σήμερα ούτε καν την απολογία του Χριστοφοράκου δεν δέχτηκε. Και εσείς συμφωνήσατε σαν συμμετέχοντες, γιατί είσαστε στο Πασόκ 30 χρόνια. Έλεος. Εγώ λοιπόν δεν με την ψήφο μου. Εσείς λιγότερο από ό,τι έχει η κυρία Κατσέλη. Ένα λεπτό. Η κυρία Κατσέλη δεν γνώριζε ούτε για τις προμήθειες, ούτε για τις μίζες, ούτε για την υπόθεση με τον κύριο Κουτσοχατζόπουλο, ούτε για τα υποβρύχια. Δηλαδή δεν είχε γνώση. Και τώρα θυμήθηκε ότι τα πράγματα έχουν πάει από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή προσπαθείτε να ειδοποιήσετε μια κατάσταση. Όχι, δεν προσπαθώ να ειδοποιήσω. Μίλησα για τα κάρματα. Είναι κρίσιμο και δεν μου επιτραπεί. Είναι κρίσιμο. Θέλω να δεχτείτε και θα δεχτώ μερικά άλλα πράγματα εγώ μετά, ότι η αλήθεια λοιπόν λέει ότι πρέπει να μένεις και να το παλεύεις μέσα. Δηλαδή αν φύγουν όλοι από μέσα, ποιος θα το παλέψει, αυτοί που πρεσβεύουν τα αντίθετα. Δίνεις τη μάχη μέσα λοιπόν και το παλεύεις και γι' αυτό σε διώχνουν μετά από υπουργό. Και γι' αυτό ζητάμε τα πρακτικά των Υπουργικών Συμβουλίων να κοινοποιηθούν, να δημοσιοποιηθούν για να μάθει ο ελληνικός λαός τι πρέσβει ο καθένας. Και η Κατσέλη και ο Καστανίδης που δίναν τη μάχη από τα μέσα. Και λέω για να κλείσω λοιπόν ότι εγώ και το Πασόκ και η κυρία Κατσέλη σε μια κρίσιμη ψηφοφορία μας λείψανε κάποιοι και από το Πασόκ και δεν πέρασε. Ψηφίσαμε και την παραπομπή του Τσοχατζόπουλου. Το Πασόκ την ψήφισε, εμείς την ψηφίσαμε. Και εγώ την ψήφισα. Και δεν ήμουν σε αυτούς. Όταν έφερε η δικαιοσύνη το φάκελο στη Βουλή, τι να κάνουμε. Και πρέπει, είπα, και βλέμε. Και ο Καστανίδης, θέλω να δείτε μέσα τι θέσπισε επί υπουργίας του. Και να θυμίσω ότι. Για να δούμε κάποια πράγματα, ότι όταν παρατήθηκε ο Καστανίδης
από υπουργό τη επικυβερνήση Σιμίτη, από το Υπουργείο Μεταφορών για θέματα προμηθειών, τον διδέχτηκε ο κύριος Μαντέλης. Εγώ θέλω δίκαιη ζυγαριά. Και επαναλαμβάνω. Δεν είναι κακό να αναγνωρίζεις και το λάθος σου και να λες, θα το επαναρθώσω. Και είναι άλλο να ψηφίσεις το πρώτο μνημόνιο και άλλο να το ξαναψηφίσεις το πρώτο μνημόνιο όταν έχεις δει την αποτυχία. Και επιβαρύνονται όσοι ψήφισαν το δεύτερο μνημόνιο και δεν ήταν παλικαριά αυτό που κάνανε, γιατί είπανε το δύσκολο ήταν να πεις ναι, το εύκολο ήταν να πεις όχι. Πώς το είπατε? Και επειδή δεν κατάλαβα για τις συνεργασίες, γιατί βέβαια υπάρχουν πολλοί κομματικοί σχηματισμοί και νέοι, αλλά κάποιοι είναι μνημονιακοί, κάποιοι αντί. Η κυρία Μπακογιάννη, ας πούμε, δεν είναι αντιμνημονιακή. Θα συνεργαζόσασταν και με το κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν βάζουμε προαπαιτούμενα, λέμε, αναμένουμε την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού για να μιλάμε επί πραγματικών δεδομένων. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα τώρα. Ας πούμε ότι εγώ διαφωνώ με τον κύριο Καμένο. Παράδειγμα. Και αύριο ο κύριος Καμένος παίρνει 30%. Λέω εγώ υποθετικά σενάρια. Τα δύο κόμματα Πασόκ και Δημοκρατία, εάν και εγώ πάω μαζί τους, κάνουν κυβέρνηση. Εάν εμείς όμως πάμε τον Καμένο, κάνει ο Καμένος κυβέρνηση. Το δίλημα θα το απαντήσουμε μετά λοιπόν. Συσχετισμό. Τι λέει ο ελληνικός λαός. Θα δούμε. Όμως σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε συμμετοχή σε ένα κυβερνητικό σχηματισμό ο οποίος θα υλοποιήσει αυτή τη Δανειακή Σύμβαση. Και δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα, απλά λέμε, ο κόσμος ξέρει το μνημόνιο. Αλλά είναι άλλο το μνημόνιο και άλλο η Δανειακή Σύμβαση. Είναι διαφορετικά πράγματα, αλλά επαναλαμβάνω τώρα, μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Εμείς λοιπόν θέλουμε μια άλλη πολιτική, η οποία θα οδηγεί τη χώρα σε ανάπτυξη και όχι σε φτωχοποίηση. Είπα συγκεκριμένα κάποια πράγματα. Και λέμε λοιπόν ότι με αυτή την εθνική στρατηγική, με αυτό το εθνικό σχέδιο, θα παραδιαπραγματευτούμε τους όρους αποπληρωμής του χρέους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.